Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και χρόνια πολλά. Επίσης καλημέρα σας και σε εσάς και χρόνια πολλά στον κόσμο και σε εσάς. Να είστε καλά ανέστη, κύριε Πρόεδρε. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διάφορα αιτήματα για συνεργασία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία προς το κίνημα αλλαγής. Εσάς γιατί σας έχουν αφήσει εκτός των προσκλήσεων? Πού το ξέρουμε? Γιατί γνωρίζουν ότι εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Η Ένωση Κεντρών έχει από την ίδρυσή της έχει σκοπό την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και όχι την διαιώνιση των παθογενειών. Γιατί είναι παθογένειες αυτά τώρα. Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης θέλουν να συνεχιστεί το παλιό σύστημα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, αλλά για να μπορέσουν να κυβερνήσουν όμως έτσι όπως είναι τα εκλογικά αποτελέσματα και όπως είναι και οι προβλέψεις, θα χρειαστούν τη στήριξη άλλων κομμάτων που κινούνται στον αυτόν χώρο. Εσείς περίπου έχετε τα ίδια χαρακτηριστικά. Αν το κάνουν αυτό, ναι. Αν θέλουν αυτό, πρέπει να κάνουν θυσίες όσον αφορά τα προγράμματα, τις πολιτικές και όχι να σε θέλουν σαν τζογλάνι. Ναι. Ακούστε, όταν κάνανε στη Γερμανία συνεννόηση η Μέρκελ με τον Σούλτς, κάτσανε μήνες. Έξι μήνες. Ενώ εδώ ξέρετε τι έκανε ο Χαμένος με τον Τσίπρα. Το βράδυ της Κυριακής βγήκαν τα αποτελέσματα και την άλλη μέρα κάνανε κυβέρνηση, ορκιστήκανε. Αυτοί κάνανε καμία προγραμματική σύγκληση, πήρε απλά μερικά υπουργεία ο Χαμένος και έληξε το ζήτημα. Εάν σκέπτονται έτσι, μόνο το κίνημα αλλαγής προσφέρεται για τέτοιου είδους μπαλώματα. Γιατί έχουν μάθει να μοιράζουν λάφυρα. Έχουν μάθει στην ιστορία τους ότι η νομή των λαφύρων είναι το μόνο που τους αφορά. Ναι. Ένα κόμμα σαν την Ένωση Κεντρών που θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Να πούμε κάτι για να μην παρεξηγηθεί ο κύριος Λεβέντης, ο οποίος Ναι, πιο δυνατά λίγο γιατί δεν σας ακούω. Ναι, λέω να πω κάτι για να μην παρεξηγηθεί ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Λεβέντης, ο οποίος βλέπω ότι είναι και καλός γνώστης της ελληνικής. Όταν είπε προηγουμένως Τσογλάνη, ξέρετε ότι Τσογλάνη είναι ο νεαρός βοηθός του καφετζή. Άρα, ναι, που, δεν είναι, που είναι. Ακριβώς, το χρησιμοποίησε πάρα πολύ ορθά. Μπράβο, ναι, έτσι Λεβέντη. Θέλουν αυτοί. Ναι, μπράβο. Δεν περίμενα ότι έχετε τόσο καλή γνώση της ελληνικής. Αυτό, δηλαδή ένα άμπουλο συνεταίρο, δήθεν συνεταίρο, ναι. Προς συμπλήρωση του 1951. Ναι, αλλά αν όμως έχουμε μια εθνική κρίση και διώξει ο Τσίπρας τον Καμένο και πει ελάτε εσείς και οι φόβοι, θα πάτε? Ακούστε, πάλι σας λέγω, αν αυτός κάνει το κουμάντο και εμείς είμαστε προς συμπλήρωση των αριθμών. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να γίνει, με αυτό έπρεπε εξ αρχής. Όταν βγήκε ο Τσίπρας, του στείλα επιστολή εγώ. Σωστά. Και ναι. Του είπα να λάβει υπόψη του τα 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών. Ναι. Και μάλιστα εμείς δεν ζητήσαμε ούτε υπουργεία, ούτε να μετάσχουμε στην κυβέρνηση, ούτε τίποτε. Δεν σας άκουσα. Του προτείναμε ότι θα ψηφίζουμε ανελιπώς οτιδήποτε σωστό και θα καταψηφίζουμε οτιδήποτε κρίνουμε μη σωστό. Δεν ζητήσαμε τίποτα. Υπήρξε ένα κόμμα δηλαδή Ένωσης Κεντρών που προσεφέρθη να βοηθήσει χωρίς να ζητάει τίποτε για τα πρόσωπα που την απαρτίζουν. Ναι, τον στηρίξατε όμως και εσείς. Και δεν τον θέλησε. Τον στηρίξαμε στην απλή αναλογική στην οποία ήταν δικό μας αίτημα εδώ και 40 χρόνια. Όχι μόνο αυτό, λέγατε τι καλό παιδί είναι, πώς κάνατε. Το καλό παιδί, τι ξέρατε, θα πει καλό τον πατέρα, τον πατέρα του και τέτοια. Μα και ο Μητσοτάκης είναι καλό παιδί, αλλά και κουβαλάει την κατάρα των Μητσοτάκηδων. Α, τώρα αυτό που είπατε. Ο καθένας είναι καλό παιδί. Στην πολιτική δεν κρίνουμε τα παιδιά αν είναι καλά. Σωστό. Εγώ τώρα ποτέ δεν είπα τους αντιπάλους μου κακά παιδιά. Τώρα που είπατε Μητσοτάκηδες. Εγώ τους είπα ότι είναι κακομαθημένοι, ότι δεν θέλουν συνένεση αληθινή. Ναι. Δηλαδή ενώ πρότεινα μια μεγάλη κυβέρνηση να φέρουμε επενδύσεις, να λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα, δεν την κάνουν τη μεγάλη κυβέρνηση. Τώρα όμως στο Μακεδονικό βλέπω ότι
κάνουν συνένεση προκειμένου να παραδώσουν, ναι, να μειοδοτήσουν. Κύριε Λεβέντη, αυτό, κοιτάξτε, είναι ένα πραγματικό σενάριο πάντως. Ζητούσα μια μεγάλη, ναι, κυβέρνηση εγώ, ναι, για τη λύση των προβλημάτων της οικονομίας και για να γίνει η χώρα, να δώσει εικόνα πολιτικής ομαλότητας στην Ευρώπη. Δεν το κάνανε. Κάνανε την κυβέρνηση αυτή του Τσίπρα με τον Γαμμένο. Οι μισοί βουλευτές λέγανε τους άλλους μισούς προδότες μέσα στη Βουλή. Τώρα όμως βλέπω ότι για να υπηρετήσουν την Αμερικανική πρεσβεία γίνανε όλοι και λένε ότι αν φύγουν τα λυτρωτικά να δώσουμε το Μακεδονία. Α, βαρύ αυτό που λέτε. Το λένε όλοι. Βαρύ αυτό που λέτε. Κάνουν ό,τι λέει η πρεσβεία, κάνουν. Μα συγγνώμη, η θέση του ΚΚΕ είναι ότι αν φύγουν τα λυτρωτικά, ναι, να δώσουμε το όνομα. Ναι. Η θέση της γεννηματάς είναι αν φύγουν τα λυτρωτικά, να δώσουμε το όνομα. Ναι. Σε σύνθετη ονομασία. Ναι. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αν φύγουν τα λυτρωτικά, να δώσουμε το όνομα. Η θέση της Ένωσης Κεντρών. Η θέση είναι η Εθνική Γραμμή Βουκουρεστίου, που είναι Μακεδονία εντός παρενθέσεως Σκόπια. Ναι, και λέτε, λοιπόν, ότι αυτά τα κάνουν καθ' υπόδειξη των Αμερικανών. Έτσι πιστεύω. Εγώ διεπίστωσα από τα 2-3 ραντεβού που έκανα με τον Αμερικανό πρέσβη ότι καίγονται για να μην βάλει χέρι ο Ρώσος στα Βαλκάνια, καίγονται να βάλουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Σας ζήτησε και εσάς. Αντί να πιέζουν αυτούς να γίνουν νομιμόφρονες σαν χώρα τα Σκόπια, αντί να πιέζουν αυτούς, εκβιάζουν την Ελλάδα να αλλάξει με το ζόρι ο κύριος, όνομα, δηλαδή κύριος, να δεχθεί. Ναι, 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 ναι. Ο κύριος, ναι, Πάγιατ, αυτό σας ζήτησε. Αυτό είναι το λάθος, η αχαριστία των Αμερικανών. Σας ζήτησε ο κύριος Πάγιατ. Η αχαριστία των Αμερικανών είναι ότι μια χώρα σύμμαχος, η Ελλάδα, που πάντα ήταν παρούσα σε πολέμους και σε θυσίες για τον ελεύθερο κόσμο, μένει αυτή τη στιγμή αστήριχτη και εκβιάζεται να παραδώσει το όνομα Μακεδονία. Ενώ οι Σλάβοι εκεί που ποτέ τους δεν έκαναν τίποτε έχουν κάθε υποστήριξη των Αμερικανών. Yes. Αυτό είναι η μεγίστη αχαριστία. Και πάει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και συνενεί σε αυτό συνενεί, ενώ στην προσπάθεια να φτιάξουμε μια εικόνα ομαλότητας και να πείσουμε την Ευρώπη ότι κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, εκεί δεν συνένεσε κανείς παρά ο καθένας το μαγαζί του και ο καθένας τον εγωισμό του. Κύριε Πρόεδρε, σας ζήτησε ο Αμερικανός πρέσβης, ο κύριος Πάγιατ, να συνενέσετε κι εσείς? Όλο μου έλεγε δεν με πιέζει, δεν, ναι, με πιέζει, ναι, μου έλεγε όλο δεν σε πιέζω, δεν σε πιέζω, φοβούει το μήπως βγω, ναι, και πω ότι με πίεσε. Δεν με πίεσε, αλλά όταν του έλεγα ότι είναι αχαριστή αυτό που κάνατε, ναι, και κάνετε, ναι, και ο Κάρτερ είχε κάνει αχαριστία σε βάρος της Ελλάδος, ο πρόεδρος, ενώ οι Έλληνες οι ομογενείς τον είχαν ψηφίσει, όταν βγήκε έκανε άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία ο, ναι, Κάρτερ, ναι, καταλάβατε, μετά αγκάλιασαν και τη Χούντα οι Αμερικανοί. Κύριε Πρόεδρε, τα απαρίθμησα όλα αυτά του πρέσβεως, ναι, του κυρίου πρέσβη, του τα απαρίθμησα όλα αυτά και του είπα ότι έπρεπε να στηρίξετε την Ελλάδα. Αν άλλαζαν όνομα και το λέγανε Σκόπια, εμείς δεν είχαμε καμία αντίρρηση να βοηθήσουμε οικονομικά, στρατηγικά, να μπουν παντού, να στείλουμε επιχειρηματίες για την οικονομική τους ανάπτυξη, να κάνουμε τα πάντα. Εκεί δεν μου απαντούσε. Μάλιστα. Γιατί ήθελε με το ζόρι, ναι, ήθελε με το ζόρι ουσιαστικά να με οδηγήσει εκεί που έχουν οδηγηθεί οι άλλοι. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, περιγράψατε προηγουμένως τη στάση των υπολείπων κομμάτων στο Σκοπιανό. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι ακριβώς η θέση της Ένωσης των Κεντρών? Η Ένωση Κεντρών είναι να έπρεπε ο Τσίπρας να μην πάει να δώσει απευθείας το όνομα. Έπρεπε να αρχίσει η διαπραγμάτευση. Και τώρα, επειδή καίγονται αυτοί, να δίναμε άλλα ανταλλάγματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τις μεταφορές τους, για την ενέργεια, οικονομικά ανταλλάγματα, αποστολή επιχειρηματιών, είσοδο στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους βοηθήσουμε σε όλα τα επίπεδα, mm-hmm, τώρα θα υποχωρούσαν και στο όνομα αυτοί επειδή καίγονται. Θα υποχωρούσαν. Ενώ όταν πας σε μια διαπραγμάτευση και δώσεις εξ αρχής ό,τι έχεις, γιατί ό,τι έχει η Ελλάδα είναι το όνομα Μακεδονία, δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. Σωστό. Όταν πας σε μια διαπραγμάτευση λοιπόν εξ αρχής και δώσεις την πρίκα σου όλη, καίγεσαι. Ναι, τελείωσες. Αποκλείεται. Αυτό ήταν το έγκλημα του Τσίπρα και το ρώτησα γιατί το έκανες, ρώτησα τον Τσίπρα αυτό, γιατί πήγες μόνος σου και τα παρέδωσες όλα, mm-hmm, και μου είπε γιατί ο Καραμαλής το 8 με την τώρα είχαν δώσει το Μακεδονία εντός παρενθέσεως Σκόπια.
Μάλιστα. Και η άλλη πλευρά το θεωρεί δεδομένο αυτό πλέον. Λέω, γιατί το θεωρεί δεδομένο, αφού η διαπραγμάτευση δεν ολοκληρώθηκε. Λέει, δεν ολοκληρώθηκε τότε γιατί αυτοί λέγανε σκέτο δημοκρατία της Μακεδονίας. Εμείς λέγαμε Μακεδονία εντός παρενθέσεως Σκόπια, και έτσι επήλθε αδιέξοδο. Το θεωρούν όμως, αφού ήταν πρόταση της Ελλάδος το 2008, ως κατοχυρωμένο για αυτούς το να πάρουν τη σύνθετη ονομασία Μακεδονία. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας ρίχνει γι' αυτό, ναι, το έγκλημα όλες τις ευθύνες στον Καραμαλή. Α, τώρα και μας το ίδιο με ρώτησε και ο πρέσβης ο Αμερικάνος. Ναι, ναι. Ο Αμερικάνος μου λέει το 2008, ναι, γιατί δεν κάνατε συλλαλητήρια. Ναι. Λέω, ποιο 2000, αφού δεν έγινε, λέω, τίποτα το 2008. Ναι, ναι, λέει, αλλά πήγατε με το Μακεδονία εντός παρενθέσεως Σκόπια. Γιατί, λέει, δεν κάνατε συλλαλητήρια. Αν γινόταν ένας ελιγμός από τα Σκόπια και απεδέχοντο το Μακεδονία εντός παρενθέσεως Σκόπια, τι θα έκανε ο Καραμαλής, τι θα έκανε η Ελλάδα. Και του είπα τότε εκείνο το περιλάλητο, ότι ένας κομίτης, ναι, όταν κινδυνεύει να απειλήσει τη γη, ναι, όσο κινδυνεύει να γίνει αυτό η απειλή, ναι, οπωσδήποτε αντιδράς. Όταν όμως περάσει κοντά από τη γη και δεν προσκρούσει, ναι, τότε το ξεχνάς. Γι' αυτό δεν κάναμε συλλαλητήρια. Σας είπε ο Τσίπρας ότι το Μακεδονία Σκόπια το είχε δώσει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής, ναι, ναι, με τα λόγια του ίδιος ο Τσίπρας. Και εγώ δεν σηκώνω, ξέρετε, να βγαίνουν να με διαψεύδουν οι Τζανακόπουλοι και οι διάφοροι τέτοιοι. Πάντως, κύριε Λεβέντη, όπως και ο, ναι, Κοντζιάς προχθές, ναι, που βγήκαν κύκλοι και με διέψευσαν, ναι, δεν είναι προς τιμή του. Ναι. Άλλωστε, οι εξελίξεις στη συνέχεια θα με επαληθεύσουν. Μάλιστα. Ακούστε κάτι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχει το θέμα δοθεί το Μακεδονία ήδη. Και είναι θέμα τεχνικό πια πώς θα διαμορφωθεί μέσω του ΟΗΕ. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Λεβέντη, σε αυτή την περίπτωση, αν αποχωρήσει ο Καμένος, εσείς τι θα κάνει, θα ψηφίσετε? Δεν με νοιάζει τι θα κάνει ο Καμένος. Ο Καμένος όπου έστρωσε να κοιμηθεί. Ο Καμένος, ναι, με τον Καμένος είναι το πολιτικό βάρος, το πολιτικό βάρος πέφτει και στην Ένωση Κεντρών. Εμείς θα υπερασπιστούμε τη Μακεδονία και ζητούμε να παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας από πρωθυπουργός, να γίνει μια οικουμενική κυβέρνηση, αφού τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά και όχι να πάμε στις εκλογές, κύριε Λεβέντη, να διαχειριστεί υπέρ των θέσεων της Ελλάδος, να υποβάλει την παραίτησή του. Δεν έχει κάνει. Όχι εκλογές. Όχι εκλογές. Δεν έχει ιδιοκτησιακό δικαίωμα στην Πρωθυπουργία ο κύριος Τσίπρας. Όχι εκλογές. Ένας πρωθυπουργός όταν δεν μπορεί. Κυβέρνηση από την παρούσα βουλή, κύριε Λεβέντη. Να ολοκληρώσω τη φράση μου, ναι, και συνεχίζεται. Ναι. Ένας πρωθυπουργός όταν δεν μπορεί να διαχειριστεί υπέρ της χώρας του ένα θέμα, και είναι το θέμα μείζων, παρετείται, κύριοι. Μάλιστα. Να μην πάμε σε εκλογές, να γίνει νέα κυβέρνηση από την παρούσα βουλή. Εκλογές δεν βλέπω να κερδίζουμε τίποτα, γιατί και να βγει ο Μητσοτάκης με τις ίδιες τρέλες θα κυβερνάει μόνος του, με τη γεννηματά. Θα έχουμε πάλι μια κυβέρνηση 153. Εσείς αποκλείετε το ενδεχόμενο συνεργασίας. Εσείς αποκλείετε Θα έχουμε αναστρόφος. Ναι. Θα έχουμε αναστρόφος τα ίδια. Μετά τις εκλογές αποκλείεται το ενδεχόμενο συνεργασίας σας με τον Μητσοτάκη, κύριε Λεβέντη. Διότι είναι γιος του προδότη της Ένωσης Κέντρου. Ακούστε, ο πατέρας Μητσοτάκη. Μα ο πατέρας Μητσοτάκης έριξε μια κυβέρνηση με 54% το 65. Και από εκεί δημιουργήθηκε η τραγωδία της Κύπρου και η Χούντα των Συνταγματαρχών. Ακούστε, δεν μπορώ εγώ τώρα, όταν έχω έμβλημα το Γεώργιο Παπανδρέου, πώς μπορώ εγώ τώρα να συμμαχήσω με το Μητσοτάκη? Μα δεν είναι τώρα θέμα κληρονομικότητας οι πολιτικές αποφάσεις και το μέλλον της χώρας, κύριε Πρόεδρε. Δεν ζήτησε, η οικογένεια αυτή δεν ζήτησε μια συγγνώμη για την προδοσία εκείνη. Σας λέω, η Κύπρος η μισή σήμερα είναι την κατέχει η Τουρκία. 8 χρόνια η Ελλάδα μπήκε στο κύψο με τους πατακούς εξαιτίας αυτού του πράγματος. Με τον βασιλιά συμμάχησε ιερέ και κάνανε κυβέρνηση. Πάντως, με βασιλιά Μητσοτάκης, και με τους αποστάτες. Ναι. Πάντως, και να πάμε εμείς πάντως, τώρα κρατώ. Να όλα αυτά να τα διαγράψουμε και με το γιο αυτού του κυρίου εκεί τότε να πάω εγώ να δώσω στο Μητσοτάκη, ιδιαίτερα όταν τον βλέπω να εμένει σε ενισχυμένες, να λέει προχθές στην ομιλία του στο Χατζηνικολάου ότι το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει είναι ενισχυμένοι. Μάλιστα. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι ταυτισμένος με τη συντήρηση. Ολοκληρώστε με αυτό πάντως, κύριε Λεβέντη, για να έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, να σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ.
σαν σήμερα, κοιτάξτε τώρα η ηρωνία της ιστορίας, σαν σήμερα, 11 Απριλίου δεν έχουμε σήμερα. Ναι. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σχημάτισε κυβέρνηση το 1990. Είδατε. Ναι. Εντάξει, πάντα σ' αρέσει να ρίχνεις τα ιστορικά δεδομένα. Όχι, ήταν η δικιά του κυβέρνηση. Με τον Κατσίκη. Α, η δική του. Με τον Κατσίκη. Να σας ευχαριστούμε. Ναι, εντάξει, με τον Κατσίκη. Ναι, ο οποίος ήταν ο 151. Πάντως κρατούμε ότι εσείς δεν θα συμμαρχίσετε ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Η αποστολή μου είναι να βάλω γένος μόνο τώρα έχει 9 βουλευτές να βάζει 30-20. Ποιον πρωθυπουργό να βάλουμε πάρα πολύ. Ποιον Ένωση Κεντρών. Ποιον πρωθυπουργό. Ποιον πρωθυπουργό να βάλουμε σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Έχετε πρόταση. Ακούστε, εδώ αυτό είναι που εσείς οι δημοσιογράφοι κάνετε το λάθος. Ψάχνετε για άτομο μεσία. Μα πώς, πρωθυπουργό είπατε. Εδώ ενδιαφέρει ποια πολιτική θα ακολουθήσουμε. Ωραία. Αν θα ακολουθήσουμε με ειλικρίνεια Εθνική την πολιτική της συνένεσης, ναι, και κάποιος... συνεννόησης. Αυτή από εγωισμό και αλαζονία είναι μοναχοφάγη. Είναι πρωθυπουργό κεντρικό. Κύριε Λεβέντη, να σας ευχαριστήσουμε. Άμα δεν έγινε, ξεπεράσαμε πάρα πολύ τα χρονικά όρια.